Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Κύριε Μπινιάρη, γεια σας. Γεια σας. Πείτε μας, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην αγορά κινήτων? Η κατάσταση είναι δραματική. Δυστυχώς έχουν παγώσει οι αγοραπολισίες εντελώς. Ούτως ή άλλως, οι αγοραπολισίες είχαν μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 5 χρόνια. Όμως από την προκήρυξη των τελευταίων εκλογών και μετά έχει παγώσει η αγορά και από την εφαρμογή των capital controls σταμάτησαν ακόμα και οι απειροελάχιστες πράξεις που γίνονταν και οι τελευταίες αγοραπολισίες ακινήτων. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ούτε ενδιαφερόμενοι αγοραστές, ούτε ρευστότητα, ούτε οποιαδήποτε τραπεζική χρηματοδότηση επί ακινήτων από την οποία να προσδοκούμε οποιαδήποτε αύξηση των αγοραπολισιών. Ουσιαστικά λέτε ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει αγορά. Ποιοι τομείς ακινήτων είχαν μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση και ποια ακινήτα υπέστησαν καθίζηση? Γενικότερα, μεγάλη μείωση τιμών υπέστησαν όλα τα ακινήτα. Καθίζηση υπέστησαν τα πολύ ακριβά ακινήτα, δηλαδή μονοκατοικίες, επαύλεις, πολύ ακριβά οικιστικά οικόπεδα, τα οποία έχουν υποστεί μείωση ακόμα και 75% ή 80%. Μιλάμε για ακίνητα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή ακίνητα των 2, των 3, των 5 εκατομμυρίων, των οποίων οι μειώσεις ξεκινούν από 60% και σε ειδικές περιπτώσεις έχουν φτάσει και το 75% σχεδόν 80% της μείωσης της τιμής τους σε σχέση με τις τιμές, τις υψηλές τιμές του 2007. Σχετικά με την προηγούμενη ερώτησή σας, να πούμε ότι αυτά που άντεξαν περισσότερο είναι τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα έως 150.000 ευρώ, έως 200.000 ευρώ, τα οποία έχουν μειώσει και αυτά τις τιμές τους, αλλά όχι περισσότερο από 40%. Όσο μικρότερο δηλαδή ένα ακίνητο, τόσο καλύτερα κρατά την τιμή του. Αυτό βέβαια ισχύει για τα ακίνητα έως 20-25 ετών, γιατί τα πολύ παλιά ακίνητα του κέντρου, με την έλευση των οικονομικών μεταναστών, δυστυχώς έχουν πάθει και αυτά καθίζηση στις τιμές τους. Με την ένφια, με τον ένφια και τη φορολόγηση των ακινήτων? Ο ένφια είναι ένας παράλογος φόρος. Καταλαβαίνω ότι είναι υποχρέωση βάσει του μνημονίου, όμως τα 2,65 δις ευρώ αποκλείεται να πληρωθούν φέτος και τολμώ να κάνω αυτή τη δήλωση, αποκλείεται να πληρωθούν, διότι αφενός αυτά τα χρήματα δεν προκύπτουν από ωφέλειες των ακινήτων, δηλαδή δεν είναι χρήματα που εισπράττονται από τα ακίνητα προκειμένου να καταβληθούν, και αφετέρου δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων, ώστε να μπορέσουν όπως τις προηγούμενες φορές να τα καταβάλουν προς το ελληνικό δημόσιο. Ας μην ξεχνάμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια που πληρώθηκε ο ένφια, δεν πληρώθηκε από τα εισοδήματα των ακινήτων, αλλά από το περίσσευμα που είχαν αποταμιεύσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων και το οποίο μπορεί να προέρχονταν από το ακίνητο αλλά από κάποια άλλη εμπορική τους δραστηριότητα. Είναι λοιπόν ένας παράλογος φόρος, αφού δεν είναι δυνατόν να δίνεται τόσο ψηλός φόρος για κάτι που δεν αποδίδει ούτε το ίμιση από αυτό. Δεν είναι δυνατόν ο φόρος να είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος πολλές φορές των συνολικών εσόδων ενός ακινήτου. Μιλάμε για δίμευση της ακίνητης περιουσίας. Θεωρείτε ότι πρέπει να καταργηθούν ή να μειωθούν? Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Πρέπει όμως να εκλογικευθεί. Δηλαδή πρέπει ο ένφια να ακολουθεί τις τρέχουσες εμπορικές αξίες και όχι τις αντικειμενικές και πρέπει και η ποσόστοσή του να είναι τέτοια ώστε ο ένφια να αποτελεί ένα τμήμα των εσόδων των ακινήτων και όχι τμήμα της ακίνητης περιουσίας. Μεγάλος λόγος γίνεται για τη διαφορά μεταξύ αντικειμενικών και τρέχουσων εμπορικών αξιών των ακινήτων. Ποια είναι η άποψή σας πάνω στο ζήτημα? Είναι τεράστιο ζήτημα. Η άποψή μου εδώ και πάνω από 10 χρόνια δεδηλωμένη, αλλά και η άποψη της Ομοσπονδίας, είναι ότι οι τρέχουσες εμπορικές αξίες πρέπει να αντικαταστήσουν τις παλαιές αντικειμενικές αξίες. Οι παλαιές αντικειμενικές αξίες είναι αυτή τη στιγμή υπερβολικά μεγάλες σε σχέση με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες, δημιουργούν τεράστια προβλήματα επί των συναλλαγών, διότι μας αποκλείουν από τη δυνατότητα να έχουμε δείκτες τιμών ακινήτων. Φανταστείτε δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα στην οποία αν έρθει ένας ξένος να αγοράσει, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η αντικειμενική είναι 1 εκατομμύριο
και η τιμή πώλησης είναι 500.000. Είναι δηλαδή ένα πρόβλημα να πληρώνει κανείς φόρο σε κάτι που το κράτος ορίζει ως υψηλότερο, ενώ η τρέχουσα εμπορική του αξία είναι η μισή και λιγότερο. Θα πρέπει να διορθωθεί. Έχουμε ήδη κάνει ως Ομοσπονδία επώνυμα και έχουμε συναντηθεί με το Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε θέσει στη διάθεση του Υπουργείου τους θυματομεσίτες όλης της χώρας για να δώσουν τα σωστά, τα αληθινά στοιχεία τρέχουσων εμπορικών αξιών. Δεν έχουμε βρει ανταπόκριση από το Υπουργείο ώστε να δημιουργηθεί το λογισμικό προκειμένου αυτή η λύση να περάσει και να είναι μια λύση γιατί θα αποκτήσει για πρώτη φορά η χώρα μας αληθοφάνεια. Θα έχουμε ειλικρινείς σχέσεις, θα υπάρχουν δηλαδή δείκτες τιμών ακινήτων, αφού εμείς ως κτηματομεσίτες μπορούμε να δώσουμε τις αληθινές αξίες σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχει διάβγεια και καθαρότητα επί των συναλλαγών. Από τον προηγούμενο Φεβρουάριο αναλάβατε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Ποια είναι τα σχέδια της Ομοσπονδίας και ποιες οι προοπτικές του κράτους σας τώρα που τα βλέπετε από μια άλλη θέση? Η Ομοσπονδία έκανε ένα restart, θα έλεγα, μια επανεκκίνηση από τον Φεβρουάριο που ανέλαβα μαζί με μια εξαιρετική ομάδα συμβούλων τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ξεκινήσαμε με την αναδιοργάνωση, έχουμε καινούργια γραφεία, έχουμε κάνει την πρόσληψη γραμματέως, δημιουργούμε νέο website στο διαδίκτυο που θα βοηθήσει τα μέλη μας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότες για να λειτουργήσουμε εμείς ως Ομοσπονδία, αφού δεν μας βοηθάει το Υπουργείο, και να δημιουργήσουμε τους δείκτες τιμών ακινήτων, μιας και οι Έλληνες κτηματομεσίτες είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για τις εμπορικές αξίες, είναι οι άνθρωποι που έχουν καθημερινά τη συναλλαγή με τα ακίνητα, με τους ιδιοκτήτες και που γνωρίζουν ποιες είναι οι αξίες, ποιες είναι οι αυξομοιώσεις των τιμών και τα είδη των ακινήτων. Είμαστε δηλαδή οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή μέσω κάποιων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είτε μέσω πόρων που ενδεχομένως βρούμε από χορηγίες, να δημιουργήσουμε τους δείκτες τιμών ακινήτων, ένα σπουδαίο έργο. Ταυτόχρονα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα που καταγράφουμε τους νόμιμους κτηματομεσίτες με τον αριθμό γεμί τους και πιστεύω μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε στο διαδίκτυο όλους τους νόμιμους μεσίτες ώστε να πατάξουμε με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της παραμεσητείας και της φοροδιαφυγής. Η Ομοσπονδία παρεμβαίνει στα Υπουργεία των Οικονομικών, της Ανάπτυξης προκειμένου να βοηθήσει στα θέματα των ακινήτων αλλά και στα θέματα των μελών μας, στα προβλήματα του κλάδου μας. Η πολιτεία σας βοηθάει σε αυτό? Η πολιτεία δεν μας βοηθάει, όχι. Έχουμε κάνει κέρυες παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στο να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Δημιουργούμε ένα νέο κώδικα δεοντολογίας για όλους τους μεσίτες, για όλους τους νόμιμους μεσίτες της Ελλάδος, ο οποίος κώδικας αυτός ουσιαστικά είναι, επειδή δεν θέλω να πω ότι ανακαλύψαμε τον τροχό, ουσιαστικά είναι η αντιγραφή του κώδικα δεοντολογίας της NAR, της Ένωσης Μεσητών Αμερικής, που είναι η μεγαλύτερη ένωση επαγγελματιών στον κόσμο, με περίπου 1 εκατομμύριο μέλη, 1 εκατομμύριο μεσίτες. Και έχουμε πάρει τον κώδικα δεοντολογίας της NAR, τον οποίο τον έχουμε μεταφράσει, τον έχουμε δώσει σε δικό μας νομικό σύμβουλο, ο οποίος τον επεξεργάζεται ώστε να τον φέρει σε συμφωνία με την ελληνική νομοθεσία και τον προσεχή Φεβρουάριο, στη Γενική μας Συνέλευση, θα τεθεί προς ψήφιση, ώστε από το Φεβρουάριο και μετά να ισχύει για όλους τους μεσίτες της Ελλάδος. Είναι ένας κώδικας δεοντολογίας αυστηρός, που σε συνεργασία με το Πειθαρχικό μας Συμβούλιο, που λειτουργεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να φύγουν από τον κλάδο όσοι δυσφημούν το χώρο και δημιουργούν προβλήματα στον καταναλωτή και να βοηθήσει περισσότερο στην ενδυνάμωση και στην ανύψωση του κλάδου μας. Πείτε μας και μια κουβέντα για το επιμελητήριο που αναφέρετε και τη σχέση σας με το. Είναι η πρώτη μου φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Δεν μπορούσα να το φανταστώ νωρίτερα πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Επιμελητηρίου και πόσο πολύ συμβάλλει όχι μόνο στους κτηματομεσίτες, αλλά στη βοήθειά του σε όλα τα επαγγέλματα, με συνεχείς παρεμβάσεις, με επικοινωνίες με όλα τα υπουργεία, με κατευθείαν συναντήσεις με υπουργούς, υφυπουργούς και γενικότερα με τους κλάδους των επαγγελματιών. Ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι καθοριστικός. Έχω μάθει πάρα πολλά αυτά τα 4 χρόνια στο επιμελητήριο και θα προσπαθήσω και στην επόμενη διοίκηση να παραμείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, στο οποίο οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια που έχει δώσει έως τώρα στο κλάδο μας. Κύριε Μινιάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.